Πάμε. Ο Ατσίδας. Λέει ο Δαλιανίδης, επέλεξα αυτό το σπίτι γιατί ήμουν δεμένος συναισθηματικά μαζί του, αλλά και γιατί από τη στιγμή που βρισκόμουν στη Θεσσαλονίκη για γυρίσματα, ήθελα να εκμεταλλευτώ όσο περισσότερο μπορούσα τον ντεκόρ που λέγεται Θεσσαλονίκη. Και από το σπίτι αυτό φαινόταν πολύ ωραία η πόλη στο βάθος. Είναι στην Σοφούλη. 2. Αναγκάστηκα και άδειασα τη Βενιζέλο από το πλήθος. Όμως ένας κύριος ξέφυγε και μπήκε στο πλάνο. Αν προσέξετε, κοντοστέκεται για λίγο και γυρνάει το κεφάλι του προς τα πίσω, γιατί ένας από τους βοηθούς μου του λέει να φύγει. Αν κοιτάξετε καλά τις τζαμαρίες του μαγαζιού, θα δείτε την αντανάκλαση του κόσμου που έχει μαζευτεί. Χριστίνα, ο ιδιοκτήτης του Ντορέ, ο Τάκης, ήταν φίλος μου, είναι μέσα στο Ντορέ αυτό. Τους μεγάλους και τα πιτσιρίκια που περνούν τάχα αδιάφορα έξω από την τζαμαρία, εμείς τους είχαμε βάλει επιπληρωμή για να παριστάνουν τους περαστικούς. Είναι όμως και μερικοί άσχετοι που σταματούν και κοιτούν. Είχα όμως κρυμμένους τους βοηθούς μου πίσω από τους θάμνους και τους έλεγα προχωρήστε παρακαλώ, αλλά ψιθυριστά, γιατί είχαμε σύγχρονη ηχοληψία. 4. Αν θα ήθελα να κάνω μια σκηνή για να δείξω την Τζιμισκή, θα προσπαθήσω να το αποφύγω αυτό το ερείπιο κάτω-κάτω είναι. Δεν διαφωνώ με την πραγματικότητα, αλλά δημιουργώ μια άλλη πραγματικότητα και γι' αυτό ο χώρος οφείλει να με υπηρετήσει. Ήθελα με τις ταινίες μου να διαφημίσω τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Ο Ατσίδας. Στον Ατσίδα επέλεξα ώστε το εξοχικό κεντράκι να είναι στο πανόραμα, με την ελπίδα ότι θα είχα πολύ ωραίο φόντο με τη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς η πόλη είναι πολύ μακριά και δεν πέτυχα όπως το ήθελα. Γελάστηκα γιατί με το μάτι μου έβλεπα περισσότερο τη Θεσσαλονίκη από ότι την είδε ο φακός. Ξυπόλυτο τάγμα. Όταν τελειώσαν τα γυρίσματα, πήρα το αρνητικό και πήγα στην Αμερική. Πριν αρχίσουμε την επεξεργασία του, έπρεπε πρώτα να το καθαρίσουμε, επειδή κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων είχε βρωμήσει από τη σκόνη που είχε τρυπώσει στο σασί της μηχανής μέσα από τις χαραμάδες. 7. Ξυπόλυτο τάγμα πάλι, επόμενη. Δεν νομίζω πως είναι καλό που έδειξα την καμάρα σαν φόντο στη σκηνή με το Μαυραγωρίτη. Ίσως έπρεπε να σεβαστώ το μνημείο και να μην το συνδέσω με αυτή την εικόνα. Ίσως θα ήταν καλύτερα να τη δείξω μόνη της την καμάρα, σε μια άλλη σκηνή. 8. Πάλι ξεπόλυτο τάγμα. Τα 63 από τα 66 παιδιά που πήραν μέρος στην ταινία τα μάζεψα από αναμορφωτήρια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Στη διάρκεια των γυρισμάτων έμεναν σε ένα ξενοδοχείο μαζί με το φύλακα που τα συνόδευε. Δεν δημιούργησαν σε κανέναν πρόβλημα με τη συμπεριφορά τους. Άλλα ήταν κλεφταράδες, άλλα πουλούσαν χασίσι, άλλα ήταν ταβατζίδες. Ακόμα και την αδελφή τους εκδίδαν, παιδιά 12 ή 13 χρονών. Έρχονταν και με το υπερηφανεύονταν. Για τις ανάγκες της ταινίας αυτή, είχα μετατρέψει ένα υπόγειο κτίσμα σε κάτι που έμοιαζε με κατακόμβη. Όταν δεν χρειαζόμουν τα παιδιά στο γύρισμα, τα έλεγα: βγείτε έξω στον ήλιο να παίξετε. Έφευγαν για λίγο και ξαναγύριζαν. Άλλα παρακολουθούσαν ήσυχα το γύρισμα, άλλο σε μια γωνιά έραβε την κάλτσα του. Μέσα σε αυτό το υπόγειο σκηνικό είχαν βρει το σπίτι που είχαν στερηθεί στη ζωή τους. Και τελευταία, στην Αμερική η ταινία προβλήθηκε σε ειδική προβολή. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν πως αυτή η ταινία γυρίστηκε με τόσο λίγα τεχνικά μέσα. Ο φωνολήπτης της Κολούμπια ήταν αδύνατο να πιστέψει πως η ταινία γυρίστηκε βουβή και πως το ντουμπλάρισμα του ήχου έγινε μετά. Νέα Υόρκη. Απιστίες και αμαρτίες. Ατάκες από την ταινία. Η κωμωδία είναι τραγωδία συγχρόνως. Η νύχτα που δολοφόνησαν τον Λίνκον δεν ήταν για αστεία. Τώρα που πέρασε τόσος χρόνος από τότε, δεν πειράζει κανέναν. Δεύτερη ατάκα, να μην ακούς αυτά που σου λένε οι δάσκαλοί σου. Μην τους δίνεις σημασία. Απλώς κοίταξε τους καλά και τότε θα καταλάβεις πώς θα είναι η ζωή σου όταν μεγαλώσεις, έτσι και τους πάρεις τα σοβαρά. Η Χάνα και οι αδελφές της. Οκ, ηρέμησε. Δεν είπε ότι έχει κάτι σοβαρό ο γιατρός, απλά δεν του αρέσει ένα σημάδι πάνω στην ακτινογραφία. Δεν σημαίνει ότι έχει κάτι, μην προτρέχεις, δεν πρόκειται να πάθεις τίποτα. Είσαι στη μέση της Νέας Υόρκης, της πόλης σου. Είσαι περικυκλωμένος από κόσμο, αυτοκίνητα και εστιατόρια. Ακαταμάχητη Αφροδίτη, να φανείς δυνατός μαζί του. Κάτι τέτοιοι τύποι μόνο την ισχύ ξέρουν και σέβονται. Θυμήσου το γενναίο Αχιλλέα. Ναι, μόνο που εκείνος είχε μια αχίλιο πτέρνα όλοι και όλοι, ενώ εγώ έχω ολόκληρο αχίλιο σώμα. Άλλο. Ζω σε μια πολύ πλούσια περιοχή στο επάνω ανατολικό Μανχάταν. Κάθε φορά που συνόδευα τα παιδιά μου στο σχολείο, λέει ο Γούντι Άλεν, τα λέει αυτά, βρισκόμουν περιτριγυρισμένος από καμιά δεκαπενταριά μανάδες ντυμένες με βαριές γούνες, δηλαδή από τις γυναίκες που περνούν όλη τη μέρα με ψώνια, γεύματα, βελονιστές και μασέρ. Μια τέτοια γυναίκα είναι και η άλλη στην ταινία. Διαλύοντας το χάρι, ατάκες από την ταινία. Δεν έχεις αξίες. Η ζωή σου είναι σκέτος ρεαλισμός, κινησμός, σαρκασμός και οργασμός.
Και απαντά ο άλλος, στη Γαλλία θα κέρδιζα τις εκλογές με αυτό το σλόγγαν. Και άλλη ατάκα, σε έχει αποσχολήσει ποτέ το ολοκαύτωμα? Απάντηση, ξέρω ότι χάσαμε 6 εκατομμύρια ανθρώπους. Το τρομακτικό είναι ότι όλα τα ρεκόρ καταρρύπτονται κάποτε. Ειδηπόδια Ράκη, μια μέρα καθόμουν στο δωμάτιό μου και άκουγα ένα δίσκο του Sidney Bessett κοιτάζοντας τον ουρανό και είπα μέσα μου, πόσο μου λείπει αυτός ο άνθρωπος. Πόσο εντυπωσιακό θα ήταν αν μπορούσα να δω τη φιγούρα του σε γιγαντιαίο μέγεθος εκεί πάνω στον ουρανό. Τότε σκέφτηκα, τι αστούπι θα ήταν αν έβλεπα έτσι και τη μάνα μου. Έτσι μου ήρθε η ιδέα της ταινίας. Μανχάταν, σε αυτό το παγκάκι εδώ γυρίστηκε η σκηνή. Κεφάλαιο πρώτο ξεκινάει η ταινία και λέει ο αφηγητής, έβλεπα πάλι πολύ ρομαντικά το Μανχάταν. Τρελαινόταν για το πήγαινε έλα του κόσμου και την κίνηση. Για εκείνον η Νέα Υόρκη σήμαινε ωραίες γυναίκες και ξύπνιους τύπους, πολύ περπατημένους. Πολύ λίγα είναι τα 20 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, το να γράφω το σενάριο της ταινίας είναι για μένα καθαρή απόλαυση. Μπορώ να γράφω οπουδήποτε, λέει ο Γουντι Άλεν αυτά. Σε δωμάτια ξενοδοχείων, καθισμένο σε πεζοδρόμια, στο πίσω μέρος από φακέλους αλληλογραφίας ή από αποδείξεις του πλυντηρίου. Δεν μου χρειάζεται καμιά από τις παλαβές προϋποθέσεις που απαιτούν κάποιες συγγραφείς, όπως καλό χαρτί και καλοξυσμένα μολύβια. Νευρικός εραστής, λέει ο Γουντι Άλεν, μου αρέσει να κινηματογραφώ μακρόσθετες συζητήσεις στη μέση του δρόμου. Αυτή ακριβώς είναι η ζωή σε μια πόλη, το να επικοινωνείς με λέξεις. Η ζωή στην πόλη είναι εγκεφαλική. Δεν σηκώνεσαι πρωινιάτικα να πας να θερήσεις σαν τους χωρικούς του Τολστόη. Ούτε είναι μια ζωή γεμάτη από οικογενειακές σιωπηλές τελετουργίες, όπως οι ταινίες του Μπέρκμαν. Τελευταία, όλοι λένε σ' αγαπώ. Λεωφόρος Μάντισον. Οι συγγενείς καθισμένοι μπροστά στο φέρετρο του παππού ανταλλάσσουν σχόλια, όπως πρέπει να χαιρόμαστε κάθε στιγμή της ζωής και να μην καπνίζουμε. Αχ, να είχα τώρα μια μπριζόλα με το λιπάκι της. Τη μια λένε ότι ο καφές κάνει καλό, την άλλη ότι βλάπτει. Το νόημα της ζωής είναι να πιστεύουμε σε αξίες. Εγώ πιστεύω στη σχολική προσευχή. Ευχαριστώ.